πω για μια προκαταρτική έτσι τοποθέτηση και στη συνέχεια για να είναι απολύτως κατανοητό και το τι συζητάμε θα πάμε να δούμε μερικές κάρτες από την έρευνα της Cyprus Network έτσι ώστε να είναι κατανοητό στους τηλεθεατές ή μάλλον να δουν και τα ευρήματα αυτής της έρευνας. Να σας πω αγαπητοί συνάδελφοι Σωτήρη, στόχος της Ένωσης Συνταχτών από μιας αρχής ήταν να παραδώσουμε στην κοινή γνώμη ένα μεθοδολογικό εργαλείο πολλαπλής και αδιαφυσβήτητης χρηστικής αξίας. Τόσο για τον μέσο πολίτη που θέλει να ενημερώνεται σφαιρικά, ολοκληρωμένα, έγκαιρα, έγκυρα, αντικειμενικά, όσο και για τους επαγγελματίες του κλάδου. Και όταν αναφέρομαι στους επαγγελματίες του κλάδου, δεν εννοώ μόνο τη δημοσιογραφική οικογένεια, εννοώ και τους επιχειρηματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Γιατί ο πολίτης δεν έχει αντίληψη και γνώση από πού πρέπει να ενημερώνεται. Έχει, αλλά πρέπει να τον βοηθήσουμε να αναπτύξει περαιτέρω τα αξιολογικά κριτήρια του. Γι' αυτό χαρακτηρίζω την έρευνα μεθοδολογικό εργαλείο. Διότι βοηθά τον μέσο πολίτη που θέλει να είναι ενημερωμένος και ο πολίτης που θέλει να είναι ενημερωμένος είναι ο ενεργός πολίτης που έχει κριτική άποψη και γι' αυτό μας ενδιαφέρει διπλά και τριπλά. Η κυρία αποστολή της δημοσιογραφίας ποια είναι, να διερμηνεύει τα συναισθήματα, τις ανησυχίες, τις έγνοιες, τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των απλών πολιτών. Εμείς είμαστε οι μεσολαβητές μεταξύ εξουσίας και πολιτείας, έτσι. Σωστό. Και πολιτών. Και από αυτή την εκπομπή τώρα εμείς γνωρίζουμε καλά και το νιώθουμε ας πούμε αυτό το εργαλείο το να παρασχεθεί η δυνατότητα στον πολίτη να μας περιγράψει το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει και ενδεχομένως και την απάθεια με την οποία αντιμετωπίζεται από το κράτος. Ναι. Να προσθέσω ότι ο λόγος που το κάνουμε ακριβώς είναι γιατί θέλουμε να αντικρίζουμε τα προβλήματα, τα υπαρκτά προβλήματα της κυπριακής δημοσιογραφίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης κατάματα. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε αποτελεσματικά. Η έρευνα γίνεται όχι για να βαφκαλιστούμε τι σπουδαία δουλειά κάνουμε, αλλά για να αναδείξουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δουλειάς μας. Και όταν λέω ποιοτικά χαρακτηριστικά, δεν εννοώ μόνο τις αρετές, εννοώ και τις ατέλειες. Σωστό. Λοιπόν, κύριε Φράγκο, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Κύριε Μιχαηλίδη, η Cyprus Network για δεύτερη φορά. Πείτε μας λίγα λόγια για την ταυτότητα της έρευνας. Δεν θα δείξουμε την ταυτότητα. Δεν νομίζω να χρειάζεται, αλλά είναι καλά να ξέρουν οι τηλεθεατές, ενδεχομένως κάποιοι που μας βλέπουν τώρα, να ήταν μεταξύ αυτών που ρωτήθηκαν τον περασμένο Ιούλιο, νομίζω ήταν η περίοδος. Τον περασμένο Ιούλιο ήταν, διεξήχθηκε το fieldwork, δηλαδή το πεδίο, η έρευνα πεδίου. Να πούμε, Σωτήρη, ότι ήταν Παγκύπρια με 1001 άτομα συνολικά, άτομα 18 χρονών και άνω. Με την μέθοδο της στοιχείας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα για τον πληθυσμό της Κύπρου. Αυτά είναι, θα ήθελα μόνο να συμπληρώσω επιγραμματικά. Παρακαλώ. Ότι η ουσία αυτής της έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι είναι πλέον ένα συγκρίσιμο εργαλείο που επιτρέπει να βλέπουμε τις μετακινήσεις με βάση τις προτιμήσεις, εκτιμήσεις και αξιολογήσεις. Υπήρξαν μετακινήσεις, πιστεύετε κύριε Μιχαηλίδη, συγκριτικά με πέρσι και πού τις εντοπίζετε. Για παράδειγμα, έχω δει ότι η τηλεόραση που διατηρεί την πρωτοκαθεδρία της ως μέσο ενημέρωσης έχει χάσει κάτι ψηλά, 1% νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Έχει μικρό ποσοστό. Ναι, πείτε μου, 2%. 2%. Πείτε μου κύριε Μιχαηλίδη, εσείς έτσι που την έχετε δει ως επαγγελματίας, τι είναι αυτά τα ευρήματα, ποιες είναι οι διαπιστώσεις για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές. Μιλάτε γενικότερα, έτσι. Γενικότερα, ναι. Τώρα θα ξεκινήσουμε να δούμε και τις κάρτες, αλλά μένουμε στα γενικά. Το πρώτο που θα πρέπει να πούμε σαν βασική διαπίστωση είναι ότι η τηλεόραση παραμένει ο βασιλιάς, αν θέλετε ο κυρίαρχος, το μέσο μαζικής ενημέρωσης. Ακολουθείται μεν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις διαδικτυακές πύλες, και έχει σημασία το γεγονός, τέταρτο μεν είναι το ραδιόφωνο, το οποίο όμως παρουσιάζει μια αισθητή αύξηση σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μέσα που παρουσίασαν είτε μικρές αυξήσεις είτε μικρές μειώσεις. Είτε μικρές μειώσεις.
Αυτή είναι μια σημαντική διαπίστωση, δηλαδή η πιο έντονη παρουσία και του ραδιοφώνου. Θέλω λίγο να σχολιάσουμε το θέμα ραδιόφωνο και Κύπρος, διότι ως επιτοπλίστων οι Κύπροι δεν χρησιμοποιούν και δεν έχουμε και εκείνα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έτσι ώστε πηγαίνοντας ο καθένας με το ιδιωτικό του αυτοκίνητο, ως επιτοπλίστων ακούει ραδιόφωνο. Και είναι εκεί και οι ζώνες αιχμής των ραδιοφώνων, κύριε Μιχαηλίδη, έτσι. Αυτό αποτελεί πραγματικότητα. Ναι. Βέβαια, θεωρώ ότι δεν είναι ο μόνος παράγοντας, αλλά θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι καθοριστικό το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της ακροαματικότητας παρατηρείται ή καταγράφεται, αν θέλετε, κατά διάρκεια των όποιων διαδρομών μέσω οχήματος, αυτοκινήτου συγκεκριμένα. Να πούμε επίσης ότι τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσιάζουν μια σχετική αύξηση και αυτό αφορά τόσο τα ελληνικά όσο και τα αγγλοαμερικάνικα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μια πολύ σημαντική διαπίστωση που μπορεί να είναι και θέμα της συζήτησής μας, αποτελεί το γεγονός ότι στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και στον έντυπο τύπο, όσο μεγαλώνει η ηλικία, περισσότερη είναι και η παρακολούθηση, η ακροαματικότητα, η τηλεθέαση αντίστοιχα. Και όσο μικραίνει η ηλικία, μεγαλώνει η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, λογικό. Ναι. Λογικό. Λοιπόν, να πάμε να δούμε τις πρώτες κάρτες, γιατί έτσι θα κατανοήσουν απολύτως οι τηλεθεατές και τα ευρήματα της έρευνας. Παρακαλώ η σκηνοθέτηδά μας, η Μαρία, σήμερα να μας δώσει την πρώτη κάρτα όπως τις έχουμε. Έχουμε επιλέξει κάρτες για να μπορούν να διαβάζονται. Θα έχουμε, κυρίες και κύριοι, σε πάρα πολύ λίγο και το σχόλιο του κυρίου Γιώργου Τσαλακού, χρόνια στη δημοσιογραφία, έχει και τις γνώσεις και την εμπειρία να συμβάλλει σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε. Λοιπόν, μία από αυτές τις κάρτες που ετοίμασε η Cyprus Network λέει ότι από ποια μέσα μαζικής ενημέρωσης ενημερώνονται για θέματα που τους ενδιαφέρουν οι Κύπροι. Σωστά, κύριε Μιχαηλίδη? Πολύ σωστά. Λοιπόν, το 74% από την τηλεόραση, το 68% από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτό που λέμε και λένε κυρίως οι νεαρότεροι τα social media, 46% το ραδιόφωνο, διαδικτυακές πύλες ενημέρωσης 44%, από ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης 15%, από αμερικανοαγγλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης 12%, από εφημερίδα το 11%, περιοδικά το 11% και από κανέναν 1%. Δηλαδή όλοι με κάποιο τρόπο, κύριε Μιχαηλίδη, επιζητούν την ενημέρωση, έτσι? Αυτό είναι, ναι, και είναι ασθεντικός δείκτης γενικότερα. Ότι οι Κύπροι, δεν αδιαφορούν για το τι συμβαίνει γύρω τους. Παρά τα αυτά, θα πρέπει να δούμε και την επόμενη κάρτα, η οποία μας δίνει το τι, από πού ενημερώνονται περισσότερο. Ναι, να δούμε την επόμενη κάρτα από πού ενημερώνονται περισσότερο οι Κύπροι, διότι δεν είναι αυτή η κάρτα, κύριε Μιχαηλίδη. Όχι, έτσι, δεν είναι αυτή. Αυτή είναι συγκριτική με τον προηγούμενο χρόνο. Ας τη δούμε όπως τις έχουμε με τη σειρά σας, παρακαλώ, γιατί θα είναι δύσκολο. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Παρακαλώ. Όμως, διότι ναι, είναι σημαντικό να δούμε τις προτιμησιακές επιλογές του κόσμου, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να δούμε και την σύνθεση αυτών που συνθέτουν αυτό το 74% της πρωτιάς της τηλεόρασης. Αρκεί μόνο να πω ότι μέσα σε αυτό το 74% συγκαταλέγονται τα άτομα μεγάλης ηλικίας και στοιχειώδους μόρφωσης δημοτικού, τα οποία εκτοξεύουν την τηλεόραση στο 92% ανάμεσά τους. Ναι. Έτσι, ναι. Τη στιγμή που οι νεότερες ηλικίες με πανεπιστημιακή μόρφωση περιορίζουν το ρόλο της τηλεόρασης στο 68%. Αυτό πάλι δεν είναι λίγο όμως. Δεν είναι λίγο, ναι, αλλά εκλογικεύει την δυναμική και την δεσπόζουσα θέση της τηλεόρασης. Ναι. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι σε αντίθετο ρόλο βρίσκονται τα portals και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου βεβαίως υπερισχύουν οι νεότερες ηλικίες και το πιο ψηλό μορφωτικό επίπεδο. Να πούμε, νομίζω ότι θα ήταν σημαντικό να διευκρινίσουμε, ναι, ότι στα portals θα μπορούσε κάποιος να πει ότι στις ενημερωτικές ιστοσελίδες, ναι, ναι, παρουσιάζονται, θα συμπεριλαμβάνονται και
τα portals του έντυπου τύπου. Ναι. Αυτονόητα. Σωστό. Έτσι. Περιλαμβάνονται δηλαδή εφημερίδες που διατηρούν, ίσως είναι και η αιχμή του δόρατος αυτών των Ακριβώς. ενημερωτικών ιστοσελίδων. Ναι. Που φαίνεται ότι ανατρέπουν την παραδοσιακή χρήση και έχουν ένα νέο ρόλο να... Ναι. Λοιπόν, να πάμε στην επόμενη κάρτα. Αυτή δεν κάναμε πολύ έτσι εξήγηση για να δούμε πώς μειώθηκε. Παρακαλώ η σκηνοθέτητα να μας ξαναδείξει τη δεύτερη κάρτα πολύ γρήγορα, δεν θα καθυστερήσουμε. Βλέπουμε ότι η τηλεόραση απόλεσε κάτι από το 2021, το ίδιο όμως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κύριε Μιχαηλίδη. Και εδώ είναι δουλειά του Προέδρου της Ένωσης Συνταχτών, όταν θα έρθουμε στο θέμα ψευδής ειδήσεις, όπου φαίνεται ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακινούν, δεν θα χρησιμοποιήσω άλλο ρήμα, διακινούν ενδεχομένως και μη διασταυρωμένες ειδήσεις, ίσως γι' αυτόν έχουν απολέσει από την αξιοπιστία τους. Το ίδιο βλέπουμε και από τις διαδικτυακές πύλες, ενώ αντίθετα το ραδιόφωνο από 39, όπως είπε ο κύριος Μιχαηλίδης, πάει στο 46. Είναι αυτό που είχε επισημάνει προηγουμένως. Οι εφημερίδες από το 2014 συρρυκνώνονται συνεχώς, το έντυπο, το κλασικό έντυπο, το χαρτί που λέμε εμείς στη δημοσιογραφία. Η επόμενη κάρτα παρακαλώ, γιατί θέλουμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις, αν υπάρχουν. Λοιπόν, είναι αυτό που ζητήσαμε από την αρχή, από ποια μέσα μαζικής ενημέρωσης ενημερώνονται περισσότερο για θέματα που τους ενδιαφέρουν. Βλέπουμε ότι και πάλι η τηλεόραση διατηρεί την πρωτοκαθεδρία, είναι το 37%, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 28%, οι διαδικτυακές πύλες το 14%, το ραδιόφωνο 8%, ελληνικά μέσα ενημέρωσης 3%, αμερικάνικα 3%, εφημερίδα 2%, περιοδικά 2% και κανένα 5%. Τώρα, εάν προσθέσουμε αυτούς τους αριθμούς, θα πρέπει να μας δίνουν 100, κύριε Χρήστο Μιχαηλίδη, έτσι? Ναι, λογικά ναι. Λογικά ναι. Λοιπόν, η επόμενη κάρτα. Λοιπόν, εδώ είναι μια ιδιαίτερα σημαντική, δεν θα σας χάσουμε στους αριθμούς, θα την απλουστεύσουμε όσο γίνεται. Είναι η αξιολόγηση των μέσων ενημέρωσης στην Κύπρο ως προς την αξιοπιστία τους, την αντικειμενικότητά τους και την ποιότητά τους. Το πρώτο κομμάτι που λέει τηλεόραση, που είναι το μέρος πάνω αριστερά, στα γενικά βλέπετε περίπου το 50% των ερωτηθέντων έκρινε ότι τους ικανοποιεί το αποτέλεσμα της τηλεόρασης. Από πλευράς αμεροληψίας είναι το 43%, ποιότητας το 44% και αξιοπιστίας το 41%. Υπήρξαν αντίστοιχα και αρνητικές τοποθετήσεις. 20 είπαν ότι δεν είναι αξιόπιστο μέσο, η ποιότητα δεν είναι καλή 19% και η αξιοπιστία 23%. Πάμε και στις εφημερίδες. Αντίστοιχο είναι το 33%, το 28% και το 33% για το θέμα των θετικών σχολείων ως προς το γενικό, την αντικειμενικότητα, αμεριοληψία, την ποιότητα και την αξιοπιστία. Βλέπουμε τα περιοδικά κάτω δεξιά, όπου είναι πλειοψηφή η αρνητική τοποθέτηση των ερωτηθέντων ως προς αυτό το σημαντικό κομμάτι της αξιοπιστίας, της αντικειμενικότητας. Εν αντιθέσει με το ραδιόφωνο, πολύ που είναι ίσως τα πιο αυξημένα ποσοστά ως προς το θετικό κομμάτι. Τα υπεραπλουστεύω λίγο, γιατί δεν χρειάζεται να κάνουμε ιδιαίτερη ανάλυση. Πάμε και στην επόμενη κάρτα, παρακαλώ, της έρευνας που διενήργησε για λογαριασμό της Ένωσης Συνταχτών η Cyprus Network με την οικονομική υποστήριξη της Τράπεζας Κύπρου. Βλέπουμε εδώ αξιολόγηση των μέσων ενημέρωσης στην Κύπρο. Η τηλεόραση είναι αυτό που είδαμε και προηγουμένως, κύριε Μιχαηλίδη, σε μεγένθηση. Θέλετε να κάνετε σχόλιο τώρα? Δεν ξέρω αν έχουμε την κάρτα που αξιολογά αντίστοιχα τις διαδικτυακές πύλες και τα κοινωνικά δίκτυα. Αν την έχουμε, διαφορετικά να πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Έχουμε και τις επόμενες κάρτες, Κατερίνα, για διαδικτυακές πύλες κλπ. Για την αντίστοιχη αξιολόγηση που είδαμε τώρα για την τηλεόραση και τα άλλα μέσα. Εντάξει, δεν τις έχουμε βάλει όλες, κύριε Μιχαηλίδη. Να πούμε μόνο επιγραμματικά, γιατί έχει σημασία. Εδώ η αξιολόγηση μιλά για γενικά όσον αφορά τις διαδικτυακές πύλες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αντίστοιχα, τα θετικά είναι γενικά 38 και 31, άρα πολύ χαμηλότερα από τα άλλα μέσα. 31 ναι. και 21 η αντικειμενικότητα,
το 34 και το 23 για το θέμα ποιότητας και το 28 και το 16 μόλις για τα θέματα αξιοπιστίας. Δηλαδή η αξιοπιστία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι 16, για τις πύλες είναι φτάνει στο 28%, έτσι. Δηλαδή στα πλαίσια περίπου των εντύπων, έτσι. Γενικά όμως είναι μια μεσαφήνεια, μπορεί εύκολα να διακρίνει κάποιος τη μεγάλη, συγκριτικά χαμηλότερη ή αρνητικότερη, σε εισαγωγικά, αξιολόγηση που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σύγκριση με τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Ναι. Αυτό είναι μια σημαντική επίσης διαπίστωση της έρευνας. Λοιπόν, έχουμε και μια εξίσου σημαντική, όπως τουλάχιστον την έχουμε αξιολογήσει εμείς, κύριε Μιχαηλίδη και κύριε Φράνκο Κάρτα, σε σχέση με τις ψευδείς ειδήσεις, αλλά νομίζω να τη δούμε στη συνέχεια. Να πάμε να καλωσορίσουμε δυστυχώς μέσω τηλεφώνου και όχι μέσω Skype όπως θα θέλαμε, τον κύριο Γιώργο Τσαλακό. Κύριε Τσαλακέ, καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα, Σωτήρη. Χαιρετώ όλους εκεί. Λοιπόν, εντάξει, δεν σας βλέπουμε δυστυχώς. Ναι, κάναμε μια προσπάθεια με το gallery εκεί, αλλά είναι αδύνατο, δεν πειράζει. Βλέπουμε όμως μια φωτογραφία κατά 10 χρόνια νεαρότερος, δεν πειράζει, είναι καλύτερο αυτό, κύριε Τσαλακή. Να μην τα λες αυτά, δεν το ξέρει ο κόσμος, εσύ ξέρει τι, πώς δείχνω τώρα. Σωστό. Κατάλληλη ώρα να μιλήσουμε για τις ψευδείς ειδήσεις. Λοιπόν, χρόνια, ακούστε κύριε Τσαλακέ, σας θέλουμε γιατί... Είσαστε ένας δημοσιογράφος ο οποίος ξεκίνησε την εποχή που δεν υπήρχαν τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης από εφημερίδες. Πέρασε από για... λινοτυπία ξεκίνησα. Από λινοτυπία, ναι. Τώρα δεν θα κάνουμε μαθήματα τυπογραφίας όμως. Θα πούμε ότι έχετε μεγάλη εμπειρία από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και δει την τηλεόραση, αλλά ζήσατε και την είσοδο πλέον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και των ενημερωτικών ιστοσελίδων. Παρακαλώ, ένα γενικό πρωτασχόλιο. Εντάξει, έχουν επέλθει, αν πάρουμε την τελευταία 30 ετία, πάρα πολύ σοβαρές αλλαγές λόγω της τεχνολογικής προόδου, των τεχνολογικών εξελίξεων στον χώρο των ΜΜΕ. Αυτό που συζητάτε τώρα και καλά κάνετε και μπράβο στην Ένωση Συμπακτών και στον Χρήστο που κάναν αυτή την έρευνα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα να πούμε μερικά πράγματα. Υπήρξαν λοιπόν πολύ σοβαρές εξελίξεις. Αν πάμε, ξαναλέω, μερικά χρόνια πίσω θα δούμε τις εξής δύο συζητήσεις. Η πρώτη συζήτηση που γινόταν ήταν οι εφημερίδες θα κλείσουν όταν άσκησε η εποχή του διαδικτύου και των πόρτες των ενημερωτικών και των κοινωνικών δικτύων και της τηλεόρασης. Αυτό είναι το έδι, μια συζήτηση που γινόταν. Ναι. Μερικά χρόνια αργότερα άρχισε μια άλλη συζήτηση που αφορά αυτό που συζητάμε τώρα. Δηλαδή, τα κοινωνικά δίκτυα θα νικήσουν την τηλεόραση. Όπου να είναι, η τηλεόραση τα χρόνια που τους απομένουν δεν είναι και πάρα πολλά. Λοιπόν, και οι δύο αυτές συζητήσεις απέτυχα. Ήταν μεν επίκαιρες για τον καιρό τους, όμως, όπως γίνεται συνήθως, τραβάμε τα πράγματα στα άκρα και καταλήγουμε σε λάθος συμπέρασμα. Εφημερίδες υπάρχουν και θα υπάρχουν, αν θέλουμε να συζητήσουμε τις αλλαγές που έγιναν παγκόσμια στις εφημερίδες και θα γίνουν και άλλες. Και που δεν έγιναν στην Κύπρο. Ναι. Είναι μια άλλη συζήτηση. Και η τηλεόραση όχι μόνο είναι παρούσα, όχι μόνο θριαμβεύει, είναι παραμένει η αναφυσβήτητη βασίλισσα. Και να προσθέσω σε αυτό, στην έρευνα του Χρήστου, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ανάλογη έρευνα που έγινε για το μερίδιο της τηλεόρασης, έδειξε ότι αυξήθηκε σημαντικά. Το θέμα είναι γιατί η τηλεόραση, εδώ πρέπει να απαντήσουμε, γιατί η τηλεόραση παραμένει στην κορυφή. Ναι. Θα το αυτό συζητήσω. Είναι ένα θέμα. Θα το συζητήσω. Αν θέλετε να το ανοίξουμε, κύριε, το ανοίγουμε. Κύριε Τσαλακέ, να πω εγώ κάτι που έλεγα και προηγουμένως του Προέδρου της Ένωσης Συντακτών.
διότι ναι. Η τηλεόραση εισβάλλει στο σπίτι του καθενός άνευ οποιοδήποτε κόστος. Με καταλάβατε? Όταν σήμερα κάποιος πρέπει να καταβάλει το αντίτιμο που νομίζω δεν καλύπτει ούτε το πραγματικό κόστος έκδοσης της εφημερίδας για να την αγοράσει, από τη στιγμή που έχει πρόσβαση να ενημερώνεται από τις ιστοσελίδες πλέον και να βλέπει την τηλεόραση, αποφεύγει να το κάνει. Πέραν του ότι, συγγνώμη για να μην σας διακόψω, πέραν του ότι και ο τρόπος παρουσίασης πλέον των ειδήσεων μέσα από την εφημερίδα την προσπερνάει αυτή η εισβολή και η δύναμη των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης. Να μου επιτρέψει, Σωτήρη, να πω ότι υπάρχουν πολύ πιο βαθιές αλλαγές. Υπάρχουν πολύ πιο βαθιές μετακινήσεις που οδήγησαν την τηλεόραση στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Να λάβουμε υπόψη το εξής, ότι η διαδικασία, η ψηφιακή εποχή, οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν απλουστεύσει κατά πολύ την διαδικασία, κατά μέγα μέρος, τη διαδικασία παραγωγής και μετάδοσης τηλεοπτικού περιεχομένου. Και έδωσαν στην τηλεόραση πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα. Εγώ θυμάμαι όταν υπογράψαμε τη συμφωνία ΕΡΤ-ΡΙΚ το 1988-89, πότε ήτανε, το πρόβλημά μας ήταν πού θα βάλουμε επίγειους πομπούς, στην Κρήτη ή στην Ρόδο, για να μεταφέρουν το σήμα. Ναι. Αυτό είναι τώρα εκτός θέματος. Σωστό. Δηλαδή το σήμα μεταδίδεται από το διαδίκτυο. Ένα λεπτό, κύριε Μιχαηλίδη. Ναι, παρακαλώ, κύριε Τσαλαγέ. Θέλει ο κύριος Μιχαηλίδης να προσθέσει κάτι, αλλά κύριε Τσαλαγέ, επειδή υπολογίζουμε ότι έχετε την υπομονή να μείνετε μαζί μας, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο που πρόλαβα εγώ στη δική μου εποχή, εισερχόμενος στη δημοσιογραφία το 1990, όταν ακόμη δεν είχαμε τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και στις εφημερίδες τότε έπρεπε να πάει ο φωτογράφος να επιστρέψει, να εμφανιστεί το φιλμ αργά τη νύχτα, να επιλέξει ο αρχισυντάκτης ποια φωτογραφία ήθελε να χρησιμοποιήσει, ενώ στη συνέχεια είδαμε ότι ο αρχισυντάκτης είχε μια πλειάδα δωρεάν στην ουσία μπροστά του φωτογραφιών και ακολούθως έγινε κάτι πιο σύγχρονο. Βγάζει ο φωτογράφος τη φωτογραφία και η φωτογραφία δημοσιεύεται σχεδόν αμέσως στο μέσο. Κύριε Μιχαηλίδη, ένα λεπτό, κύριε Τσαλαγέ, ένα λεπτό, συγγνώμη. Παρακαλώ, κύριε Μιχαηλίδη. Σωτήρη, αυτά που έχουν λεχθεί και από σένα και από τον κύριο Τσαλακό είναι πολύ σωστά. Να πούμε, πέραν της αμεσότητας, που βέβαια το στοιχείο της αμεσότητας το έχουν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είναι επιπρόσθετο πλεονέκτημα της τηλεόρασης, αν δούμε εδώ λίγο ξανά τους δείχτες, θα μείνω τουλάχιστον σε τρεις από αυτούς, που είναι αντικειμενικότητα, ποιότητα και αξιοπιστία. Οι δείχτες αυτοί, σε σχέση με αυτούς των κοινωνικών δικτύων, είναι σαφώς ψηλότεροι, θετικότεροι για την τηλεόραση. Και σε κάποια στοιχεία, ακόμα και έναντι των άλλων μέσω μαζικής ενέργειας. Εγώ έχω μια ερώτηση όμως, κύριε Μιχαηλίδη, που ήρθε από τηλεθεατή, ο κύριος Μαρίνος είναι, και λέει να ρωτηθεί ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, αν και στην Κύπρο έχουμε φαινόμενα Γιώργου Τράγκα και δεν το ξέρουμε. Λέω και το όνομα γιατί έχουν δημοσιευτεί αρκετά εν ολίγης της κακής πλευράς της δημοσιογραφίας, όπως το θέτει τουλάχιστον ο τηλεθεατής. Όχι. Ο τηλεθεατής σας μάλλον υπενήσεται θέματα διαφθοράς. Διαπλοκής με ποινικές προεκτάσεις. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εκείνο που γνωρίζω και θα ήθελα να προεκτείνω τη σκέψη του αγαπητού Γιώργου Τσαλακού προηγουμένως, όλα τα είδη του δημοσιογραφικού λόγου έχουν λόγους ύπαρξης και θα συνεχίσουν να υφίστανται με την προϋπόθεση ότι θα διαφοροποιούνται αναλόγως της εποχής στην οποία διαδιούμε. Ναι. Έχει θέση ο έντυπος τύπος, φτάνει να αναδιαμορφωθεί στις νέες συνθήκες. Έχει θέση ο διαδικτυακός τύπος, βεβαίως έχει. Έχει θέση και ο ηλεκτρονικός τύπος και ο ραδιοφωνικός και ο τηλεοπτικός. Το κάθε είδος έχει τα δικά του συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις δικές του χωριστές αρετές, τις οποίες
εμείς ως δημοσιογραφικό κλάδος ναι. οφείλουμε να επενδύσουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω. Ναι. Επενδύεις στα πλεονεκτήματά σου. Και αυτό οφείλει να κάνει και η τηλεόραση και το ραδιόφωνο και ο εντύπωσης τύπος και το διαδίκτυο. Όμως, επειδή δεν είναι πρωτάθλημα για να κατατάσσουμε τον πρώτο και τον δεύτερο σωστό, και τον τρίτο. Εξάλλου και αλληλοσυμπληρώνονται τα μέσα. Βεβαίως, έτσι, ακόμα... και ούτε είναι μαύρο και άσπρο. Υπάρχει ένας ωκεανός γκρίζου χρώματος. Ναι, ναι. Τον οποίο οφείλουμε να αναδείξουμε. Υπάρχουν και ένα-δύο αντινομίες που θέλω να δείξω για να περάσουμε και στον πίνακα ψευδής ειδήσεις, αν μου επιτρέπεις. Να κάνει ένα σχόλιο ο κύριος Γιώργος Τσαλακός, τον μετά οποίο να περάσουμε στις διακόψει ψευδίσεις. Εδώ και αρκετή ώρα. Παρακαλώ, κύριε Τσαλακέ. Ωραία. Να συμπληρώσω αυτό που έλεγα και το αφήσαμε στη μέση. Με συγχωρείτε για αυτή τη διακοπή. Ναι, ναι, όχι, εντάξει, είναι η συζήτηση. Για χάρη τη συζήτηση. Παρακαλώ. Λοιπόν, για να μπορούμε να ξέρουμε πού πάνε τα πράγματα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έλεγα λοιπόν ότι η ψηφιακή εποχή έχει δώσει στην τηλεόραση πάρα πολλά πλεονεκτήματα και ότι η διαδικασία της παραγωγής και της μετάδοσης τηλεοπτικού περιεχομένου έχει κατά πολύ διευκολυνθεί. Αποτέλεσμα ποιο είναι? Έχουμε μία πλημμυρίδα τηλεοπτικού περιεχομένου από την οποία καλείται να επιλέξει ο τηλεθεατής. Έχουμε μία αναβάθμιση στην ποιότητα της εικόνας της τηλεόρασης. Θα δείτε. Και το πιο σημαντικό είναι ότι οι καινούργιες smart συσκευές τηλεόρασης ενσωματώνουν, και εδώ είναι ένα σημείο που πρέπει να το κρατήσουμε, ενσωματώνουν πολλές πλατφόρμες, όχι μόνο τηλεοπτικές, το YouTube για παράδειγμα, το History Channel, το Amazon, το HBO. Λοιπόν, έχουμε δηλαδή μία τάση, όχι τάση, μία σαφή κατεύθυνση ενσωμάτωσης, σύνδεσης της τηλεοπτικής εικόνας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και θα το δούμε αυτό στην συνέχεια. Και είναι ένα θέμα το οποίο θέλει πολύ προσοχή. Και το διαδίκτυο. Τώρα, ναι. Αν έχω τον λόγο, τον έχετε. Ακόμα τον λόγο, να πω δύο κουβέντες που είναι... που πρέπει να λεχθούν. Είναι οφειλόμενες κουβέντες αυτές για τους συναδέλφους που δουλεύουν στα μέσα. Το αποτέλεσμα της έρευνας είναι πανηγυρικό για αυτούς. Δηλαδή, έχουμε εμπιστοσύνη, ένα γενική εμπιστοσύνη στα ΜΜΕ 46%. Έχουμε μια εμπιστοσύνη στους δημοσιογράφους 51%. Έχουμε μια αξιοπιστία των δημοσιογράφων 48%. Αυτά τα ποσοστά είναι overwhelming και πρέπει να κάνουν όλους μας, ναι. όλους σας, όσους δουλεύουν στα μέσα, περήφανος. Κύριε Τσαλακέ, λέει ένας τηλεθεατής, ο κύριος Γιώργος, είναι από την Ελεύθερη Αμόχωστο. Λέει, κύριε Παρούτη, νομίζω ότι σήμερα ευλογείτε τα γένια σας και δεν το λέω για την εκπομπή, το λέω ως μέσα ενημέρωσης. Εγώ, κύριε Γιώργο, θα έλεγα ότι συζητάμε ένα θέμα που αφορά την κοινωνία, μας αφορά όλους ως πολίτες, ως ενεργούς και ενημερωμένους πολίτες. Και αυτή η εκπομπή προσπαθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι θέμα να ευλογήσουμε τα γένια μας. Γι' αυτό θα θέλαμε πολύ να ακούσουμε και απόψεις τηλεθεατών επί του θέματος που συζητάμε. Εγώ, κύριε Τσαλακέ, θα έλεγα και το εξής όμως. Αυτό που επισημαίνεται ότι η αξιοπιστία των λειτουργών των μέσων είναι σε αρκετά καλά επίπεδα, εάν τη συγκρίνουμε με την αξιοπιστία άλλων θεσμικών αξιωματούχων και εκπροσώπων των πολιτών, ας πούμε στην έρευνα που γίνεται στο Ευρωβαρόμετρο, βλέπουμε ότι δεν πάνε άσχημα οι λειτουργοί των μέσων ενημέρωσης στην Κύπρο. Πολύ καλά, πολύ καλά πάνε οι λειτουργοί των μέσων και πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η κυπριακή κοινή γνώμη είναι μια πολύ απαιτητική κοινή γνώμη. Δηλαδή δεν μπορείς να παίξεις παιχνίδι μαζί της από την ώρα που αυτό η κοινή γνώμη καλό. Καταλάβει ότι παίζεις ένα συγκεκριμένο παιχνίδι σκοπιμότητας, είτε πολιτικό είναι αυτό, είτε οικονομικό ή οτιδήποτε άλλο, σε εγκαταλείπει. Ναι. Ή βάζει ένα ερωτηματικό και λέει, α, τι μου λέει αυτός.
Σωστό. Είναι γι' αυτό, είναι γι' αυτό που τόνισα αυτό που είπα πριν. Λοιπόν, τώρα θέλω να έρθουμε και σε μια άλλη παραμέτρο, αλλά ο κύριος Μιχαηλίδης θέλει να προσθέσει, κύριε Τσαλαγκέ. Αυτό που έχει αναφερθεί και δεν είναι ο σκοπός να ευλογήσουν τα γένια των δημοσιογράφων, της δημοσιογραφίας, αλλά να σας πω εμπειρικά από διάφορες έρευνες που κάνουμε για διάφορους λειτουργούς διαφόρων τομέων, είτε αυτοί είναι δικηγόροι, είτε αυτοί είναι πολιτικοί, είτε αυτοί είναι λογιστές, είτε αυτοί είναι τραπεζίτες. Ναι, κάνετε και τέτοιου είδους έρευνες, κύριε Μιχαηλίδη. Ασφαλώς και κάνετε. Πρέπει να σας πω ότι ο δείχτης ο συγκεκριμένος για τους δημοσιογράφους είναι σαφώς ψηλότερος από τα περισσότερα από αυτά τα επαγγέλματα που έχω αναφέρει και πολλή άλλα, και πολλά άλλα. Αυτό δεν σημαίνει, κύριε Φραγκό. Υπάρχει πάθος. Να σας πω, ο κόσμος, πέραν από αυτά που κατανοεί αμέσως, που είναι ευδιάκριτα διαγυμνού οφθαλμού, συναισθάνεται και πολλά άλλα πράγματα. Φέτος ειδικά προσθέσαμε κάποιες αξιολογικές ερωτήσεις για να δούμε αν ο κόσμος συνειδητοποιεί σε ποιες συνθήκες εργαζόμαστε ως δημοσιογράφοι. Και τα αποτελέσματα που κατέδειξαν είναι εκπληκτικά. Πρέπει να σας πω ότι ένας στους τρεις Κύπριους αναγνωρίζει, κατανοεί, συνειδητοποιεί ότι οι επιχειρήσεις μέσω μαζικής ενημέρωσης είναι υποστελεχωμένες. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Ένας στους τρεις Κύπριους επίσης αναγνωρίζει ότι στον κλάδο μας επικρατεί εργασιακή ανασφάλεια. Και το τρίτο και το σημαντικότερο, ο μέσος Κύπριος πολίτης κατανοεί ότι δεν υπάρχει επάρκεια ελευθερίας λόγου. Αυτό είναι φοβερό. Είναι μεγάλο credit, να το πω αγγλικά, για μας. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Τσαλαγκέ, επί αυτού και να δούμε, μείνετε μαζί μας και θα σας τη μεταφέρω εγώ τα δεδομένα, παρόλο που έχετε δει, είμαι σίγουρος, στην έρευνα. Να πάμε σε αυτό... Ναι, να πάμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί νομίζω ότι χρήζει επισήμανσης και συζήτησης το θέμα των ψευδών ειδήσεων. Να δούμε τη σχετική κάρτα. Λοιπόν, εδώ ερωτήθηκαν οι 1000 συνένας ερωτώμενοι στην έρευνα της Cyprus Network τον περασμένο Ιούλιο, που εντοπίζουν περισσότερο ψευδείς ειδήσεις. Έτσι, το 49% είπε ότι στα κοινωνικά δίκτυα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το 13% στις διαδικτυακές πύλες, το 5% στον έντυπο τύπο, το 5% στο ραδιόφωνο και το 27% στην τηλεόραση. Σωστά τα είπα, κύριε Μιχαηλίδη? Πολύ σωστά. Λοιπόν, ναι, δεν πειράζει, μας λένε είναι 99, εντάξει, κάπου μπορεί να χάνει, υπάρχει το στατιστικό λάθος των εταιριών. Και το δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Έτσι. Ναι, και το δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, που ενδεχομένως να μην έχει περιληφθεί σε αυτή την πίτσα. Ναι. Λοιπόν, πριν τούτο όμως, πριν, να πούμε, έχει σημασία. Ποιος ο βαθμός διείσδυσης των ψευδών ειδήσεων στη χώρα μας? Η απάντηση είναι, για το λέει, το 42%, πολύ και πάρα πολύ, και ένα αντίστοιχο ποσοστό, άλλο 44%, λέει ούτε λίγο, ούτε πολύ. Ναι. Άρα, στην ουσία, 88% θέτουν υπό αφισβήτηση ή επισημάνουν, αν θέλετε, αυτή την παράμετρο. Και μόνο 11% λέει λίγο και 2% καθόλου. Δηλαδή, 13% είναι αυτοί που εκτιμώ ότι δεν έχουν διεισδύσει οι ψευδοί ειδήσει στη χώρα μας. Όταν λέμε διεισδύσει, αφήνεται να νοηθεί ότι ενδεχομένως να είναι και εισαγόμενες ψευδείς ειδήσει, κύριε Μιχαηλίδη, ή όχι? Δεν το ξέρετε εσείς. Χωρίς να μπορούμε, λοιπόν, να προσδιορίσουμε ακριβώς. Κύριε Τσαλακέ, ένα λεπτό. Να πάμε στον κύριο Τσαλακό, όπου παλιά στη δημοσιογραφία ήταν μια βασική αρχή, τουλάχιστον στα σοβαρά μέσα ενημέρωσης, η αντικειμενικότητα της είδησης, η αυθεντικότητα της είδησης. Έτσι, δηλαδή, ένας δημοσιογράφος δεν μπορούσε να γράψει κάτι το οποίο του είπε ο Α ή του διοχέτευσε ο Β, αν δεν το είχε διασταυρώσει. Έτσι, κύριε Τσαλαγκέ, ήταν μια βασική αρχή. Χρυσός κανόνας. Τώρα όμως, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο χρήστης γράφει κάτι, έτσι δεν είναι ούτε δημοσιογράφος, ούτε έχει υποχρέωση να τηρεί αυτό τον χρυσό κανόνα. Αυτή η είδηση που έγραψε ο τάδε χρήστης με τους πολλούς ακολούθους, followers, αναμεταδίδεται, αναπαράγεται, διογκώνεται
και στο τέλος της ημέρας δημιουργείται και μια πλαστή πραγματικότητα. Έτσι, κύριε Τσαλαγέ. Σωστά, ναι. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, είναι πιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επειδή πολλά προφίλ δεν είναι και πραγματικά. Δηλαδή δεν μπαίνει το όνομα, μπαίνει κάτι, ένα ψευδόνυμο, μια τι. Εκεί αισθάνονται αυτός που έχει τον λογαριασμό, αισθάνεται πολύ άνετα να πει ότι θέλει. Και μπορεί και να βρήσει μάλιστα, μπορεί να χρησιμοποιήσει και γλώσσα. Και να βρήσει και να κάνει πλάκα. Αλλά το θέμα των ψευδών ειδήσεων είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί έχουμε δει τι έχει γίνει και σε άλλες χώρες. Έχουν πεθάνει τον Καβρά, ήθελε πεθάνει την Μελίνα πριν πεθάνει, διάφορα. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Και το θέμα το οποίο μπαίνει, ποιο είναι, η κοινή γνώμη, ο αναγνώστης, ο τηλεθεατής, πώς θα πρέπει να επιλέγει την ενημέρωσή του. Κύριε Τσαλακέ, έχω και μία ερώτηση. Αυτό είναι ένα ερώτημα και η απάντηση είναι πολύ απλή. Μόνο μέσα από θεσμικές υπηρεσίες ειδήσεων, και όταν λέω θεσμικές, δεν εννοώ κρατικές. Θεσμική είναι και η υπηρεσία ειδήσεων κάθε καναλιού. Θεσμικές είναι και οι εφημερίδες που κυκλοφορούν. Αυτές οι θεσμικές υπηρεσίες ειδήσεων πολύ δύσκολα θα πούνε ένα ψέμα. Διότι αν το πούνε, θα το πληρώσουν. Έτσι, θα απολέσουν από την αξιοπιστία του. Λέει ο κύριος Γιώργος από Πάφο, κύριε Τσαλαγκέ, δια email. Λέει, κύριοι συζητάτε, αλλά λαμβάνετε υπόψη και την οικονομική εξάρτηση που έχουν τα μέσα ενημέρωσης στην προκειμένη και η τηλεόραση και τα ραδιόφωνα από τους διαφημιζομένους σε αυτά. Είναι μια καλή ερώτηση από τον κύριο Γιώργο, κύριε Τσαλακέ. Επιτρέψτε μας να ακούσουμε και τον κύριο Ανδρέα από τη Λευκοσία που είναι στην τηλεφωνική γραμμή της εκπομπής και θα ακούσουμε τις τοποθετήσεις σας επί αυτής της παραμέτρους πολλές φορές της αυτολογοκρισίας ενός εκάστου από εμάς, γνωρίζοντας ότι το μέσο στο οποίο εργαζόμαστε έχει οικονομικό συμφέρον από τον Α ή τον Β οργανισμό ή από την Γάμα ή την Δέλτα εταιρεία. Κύριε